ειδικά σήμερα με την αναφορά αυτή του κυρίου Δημάρχου, δικαιούμαι να πω ότι αισθάνομαι κάποια δικαίωση. Και το λέω αυτό γιατί το 2004, όταν άκουσα η τότε Δημοτική Αρχή που είχα την τιμή να ηγούμε, να συζητάει για την πιθανότητα δανειοδότηση προκειμένου να γίνει ο περιφερειακός δρόμος, γιατί η περιφερειάρχη τότε απαιτούσε άμεση χρηματοδότηση για την αποπληρωμή των απολυτριώσεων για το έργο αυτό, και επειδή ο Δήμος δεν μπορούσε να έχει οποιαδήποτε στιγμή του εζητήτου γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ, όπως τότε μας έλεγε η Δημοτική Υπηρεσία, εκτιμώντας τη δαπάνη που θα έρθει του, έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει ένα τέτοιο ποσό. Οι σκέψεις λοιπόν ήταν για μια άμεση δανειοδότηση τότε, το οποίο από την τότε αντιπολίτευση και την Δημοτική Αρχή μετέπειτα του κ. Γκιόνι, δηλαδή την παράταξη παρέμβασης, θεωρήθηκε ως χρεοκοπημένος Δήμος, ότι ο Δήμος ήταν χρεοκοπημένος το 2004, το 2005 και ξεκίνησε μία φημολογία και μία παραπληροφόρηση στο λαό του Δήμου μας, η οποία νομίζω δεν είχε ποτέ προηγούμενο. Βεβαίως αυτά δεν έχω καμιά δυσκολία να τα πω απόντως του κυρίου Γκιόνι, γιατί τα έχω πει επανειλημμένος, γιατί συνήθως όταν λείπουν δεν απευθύνομαι σε θέματα που τους αφορά. Αλλά αυτά τα έχω επαναλάβει και θα πω και κάτι άλλο. Ότι τα επόμενα που θα πω για το θέμα της Ντουτράγκη, αν θα έρθω που είπε ο Δήμαρχος, τα έχω πει επανειλημμένος 4 χρόνια εδώ, όσο ήμουν εγώ στην αντιπολίτευση τουλάχιστον, και παρά τις συνεχείς ερωτήσεις, ενοχλήσεις προς τον πρόεδρο της εταιρείας, τον Δήμαρχο, τον κύριο Γκιόνι, ποτέ δεν πήρα απάντηση. Θέλω να πω λοιπόν ότι το 2004 υπήρχε αυτή η ακατάσχετη φημολογία και παραπληροφόρηση στην πόλη, η οποία σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, και όλοι γνωρίζετε τι, μας οδήγησε το 2007 να είμαστε στην αντιπολίτευση. Το 2006, στις 31 Δεκάτου, παραδώσαμε το Δήμο, μετά από μία 12ετή θητεία που μας έκανε τη μέγιστη τιμή ο Δήμος, οι δημότες μας, να μας εκλέξουν σε αυτή τη ζηλευτή πραγματικά θέση. Σε μία πορεία, πάρα πολύ σύντομα να σας πω, ότι για το Λουτράκι το οποίο έφτανε τότε μέχρι την Αγροτική Τράπεζα, για όσους θυμόνται το 1995, για όσους θυμόνται τα νερά της βροχής που μας πνίγανε χωρίς να μπορούμε να περάσουμε το ένα πεζοδρόμιο από την άλλη μεριά της Ελευθερίου Βενιζέλου, σε όσους θυμόνται ότι δεν υπήρχε σε λειτουργία το προχειρητευτικό σύστημα των λιμάτων της πόλης, παρόλο ότι ο κ. Γιωτάκης το είχε ξεκινήσει όντως από την παραλιακή ζώνη και με ενέργειες δικές του, τις οποίες εμείς συνεχίσαμε, μπορέσαμε και το θέσαμε σε λειτουργία το 1998, με την ανάπλαση όλου του κέντρου του Λουτρακίου, με τις πλατείες, τις κεντρική πλατεία, την πλατεία εδώ του ΚΤΕΛ, την πλατεία Ποσειδώνος, με όσα έγιναν, εν πάση περιπτώσει, μικρά ή μεγάλα, αλλά σύμφωνα πάντοτε με την παρέμβαση, σε πλήρη απραξία 12 χρόνια. Ήρθε και προσθέθηκε λοιπόν και όλη αυτή η φημολογία και μιλάω πάντα για το Δήμο. Εγώ δεν θα απαντήσω σήμερα παρά μόνο με τρεις αναφορές στα πρακτικά της 15 Απριλίου του 2008 με δήμαρχο τον Γιώργο τον Γκιόνι, όταν οι ορκωτοί οι οποίοι ανέλησαν τα οικονομικά δεδομένα του 2006, ο οικονομικός σύμβουλος κ. Λιάκος και ο ορκωτός βουλευτής του Δήμου, ο κ. Πανάρετος, έχουν γράψει στα πρακτικά από τα οποία και διαβάζω. Ο κ. Λιάκος. Ο Δήμος του Τραγίου παραχώρα ήταν πρότυπο. Όσον αφορά τα κέρδη τα οποία παρουσίασε ο Δήμος, παρουσίασε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. 3.214.000 κέρδισε 31 Δεκάτου 2006. Ο Πανάρετος, ο ορκωτός ελεκτής του Δήμου, είπε «Τα χρηματικά του διαθέσιμα πράγματι παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, πράγμα που δεν το συναντάμε». Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω συναντήσει και από μελέτες που έχω κάνει σε άλλους ΟΤΑ να υπάρχει. Ο κ. Λιάπης συνεχίζει στη σελίδα 13 των πρακτικών 15 Απριλίου του 2008 και λέει «Στις 31 Δεκάτου 2006 το ταμείο του Δήμου ήταν 5.399.923 ευρώ ζεστό χρήμα». Αυτά όλα τι να τα κάνω και πώς να τα αποδείξω όταν δύο χρόνια νωρίτερα, το 2007, το 2006, το Δεκέμβριο μήνα,
και εγώ προσωπικά, αλλά και η παράδευση δική μου, υποστήκαμε χλεβασμό όταν κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας του κ. Γκιόνι του δώσαμε την επιταγή που είχαμε πάρει από την Eurobank για το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ήταν στα ταμεία της τράπεζας. Όταν έρχεται ένα πόρισμα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας που αφορά την εταιρεία σου, στην οποία είσαι πρόεδρος, δεν θα πας στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον της εταιρείας να συζητήσεις τι είναι αυτό το πόρισμα, τι έβγαλε. Ούτε αυτό έγινε. Στη Γενική Συνέλευση του 2007, για τη διαχειριστική περίοδο του 2006, όρισε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Γκιόνης το Σώμα Αρπουτών Λογιστών να κάνει έλεγχο για τα δύο έτη, 2005 και 2006. Ο έλεγχος επερατώθη. Αποτέλεσμα πρακτικό μηδέν. Λόγια και παρατηρήσεις επουσιώδεις, τις οποίες ούτε ο ίδιος ο κύριος Γκιόνης ετήρησε κατά τη διάρκεια της θητείας. Πραγματικά επουσιώδεις. Τότε είπε ότι, ξέρεις, δεν θα ήθελα να το στείλω εγώ στον εισαγγελέα αυτό το πόρισμα, γιατί εμπλέκονται και κάποιοι υπάλληλοι, αφήνοντας υπονοούμενα. Του είπαμε βεβαίως όχι να το πάω στον εισαγγελέα. Όχι, λέει, θα μου πείτε, εσύ δεν θα το πάω. Και δεν το πήγε. Αργότερα, δημοσιογράφος ο οποίος αρέσκεται να καθοδηγεί την κάθε δημοτική αρχή το τι θα κάνει, ζήτησε εδώ να οδηγήσουμε το πόρισμα στον εισαγγελέα. Και έκανε και παρεμβάσεις προς τον εισαγγελέα και προς την περιφέρεια. Και έχει το δικαίωμα, καλά έκανε. Οδηγήθηκε λοιπόν ο κύριος Γκιόνης με την παρέμβαση του κυρίου αυτού του συγκεκριμένου δημοσιογράφου να πάει το πόρισμα στον εισαγγελέα. Πραγματικά αναρωτιέμαι, κύριε Δήμαρχε, τώρα αυτός ο ίδιος ο δημοσιογράφος τι σας ζητά, αφού ο εισαγγελέας του έχει το πόρισμα, τι σας καλεί να ξαναπάτε το ίδιο πόρισμα? Γιατί μαθαίνω ότι προς τα εκεί ακούγεται ότι πάει το θέμα. Δεν καταλαβαίνω. Απαντήστε λοιπόν ότι έχει πάει επί του κ. Γκιόνη για να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Μια εξέλιξη η οποία συνεχίζεται και δεν έχει τελειώσει. Θέλω να πω ότι εγώ μόνος μου ζήτησα σε αυτή τη Γενική Συνέλευση να γίνει ο έλεγχος για το 5 και το 6. Όπως σας είπα, δεν απέδειξε κάτι. Αλλά να γίνει και για τα επόμενα χρόνια όσο ήταν η θητεία του κ. Γκιόνη. Πρέπει να σας πω ότι η πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης απέριψε το δικό μου αίτημα να μην γίνει έλεγχος για τα έτη 7 και 8, αλλά να γίνει για το 5 και το 6. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν όταν άρχισαν αυτές πραγματικά οι συνθήκες διαχείρισης της Λουτράκη ΑΕ. Για το Δήμο δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο, το πέρασε έτσι και εκεί. Όταν αρχίσαμε να ανησυχούμε πραγματικά για το που πήγαινε το θέμα. Ο πυλώνας της Μαρίνας με τον οποίο εξελέγει ο κύριος Γκιόνης είχε καταπέσει. Μόλις το Μάιο μήνα του 2007 είχε στείλει επιστολή στην τότε υπουργό, την κυρία Πεταλιά, και της έλεγε «Ελάτε μαζί να εγκαινιάσουμε ένα άλλο μεγάλο έργο σε αντικατάσταση της Μαρίνας». Την ίδια στιγμή που σε ένα μήνα ακριβώς από τότε, ήρθε και είπε εδώ ότι θα κάνουμε μια επιτροπή να διεκδικήσουμε τη Μαρίνα. Είναι γραμμένα στα πρακτικά αυτά. Δεν προσπαθώ να εντυπωσιάσω κάποιον. Άλλωστε νομίζω ότι περισσότεροι από εσάς τα γνωρίζετε αυτά. Θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα. Για να το μαζεύω το θέμα πρέπει να σας πω το εξής. Ότι επί της διαχείρισης του κυρίου Γκιόνη πέρασαν 40 όντως εκατομμύρια ευρώ, όπως ακριβώς είπα τα νούμερα, και μην ανησυχείτε, είναι έτσι, γιατί τα γνωρίζω και εγώ. Αυτό για 4 χρόνια. Και πάντα μαζί με το δάνειο. Επί της 12ετίας της δικής μας, διαχειριστήκαμε 54 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι τα 47 εκατομμύρια είναι και το δάνειο. Ένα δάνειο το οποίο ήρθε πραγματικά και έπνιξε την εταιρεία. Ένα δάνειο για το οποίο μετά από εντός εισαγωγικών το στρίμωγμα που κάναμε αντιπολιτευτικά του κ. Γκιόνη στις 20 Δεκεμβρίου του 2007 στα πρακτικά λέει ότι όντως μπορούμε να κάνουμε το υδροθραπευτήριο χωρίς να πάρουμε δάνειο. Αλλά δεν μπορούμε
να μην κάνετε και τίποτα άλλο, θα έλαβα ένα-δύο χρόνια, τι θα κάνουμε. Ένα δάνειο για να κάνει ένα υδροθεραπευτήριο, το οποίο έχει τα λεφτά. Εμείς αφήσαμε το 2006, τη διαχειριστική περίοδο, τα οποία παρέλαβε ο κύριος Γιόνης τον Ιούνιο του 2007, στο πρώτο πεντάμινο, εξάμηνο της θητείας του, 7.310.977,22. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία διαχειρίστηκε μέσα στο 2007. Και βεβαίως είχαμε 2.800.000 αφήσει έργα σε εκτέλεση. Από τα οποία βεβαίως ήρθε και πλήρωσε από τα 7, έδωσε τα 2,5 3, πόσο ήταν. Περίσσεψαν λοιπόν 4 εκατομμύρια από αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι το υδροθεραπευτήριο είχαμε υπογράψει μία σύμβαση με 9.500.000 κάτι χιλιάδες στην ΦΠΑ, είναι 11 νομίζω τόσο δήμαρχε, 11.400.000 με το ΦΠΑ, αλλά επειδή το ΦΠΑ μπορεί και επιστρέφεται, δεν το αναφέρω. Ένα υδροθεραπευτήριο, το οποίο εγώ ακόμα πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί άλλαξε. Ένα υδροθεραπευτήριο, το οποίο διατηρούσε τον παραδοσιακό του χαρακτήρα με τις 28 μπανιέρες στο κτίριο το οποίο υπήρχε και έκανε και 3 πισίνες στο νέο κτίριο. Κάτι που το απέκρυψε επιμελώς ο κ. Γιόνης, όποτε μίλαγε. Έλεγε, το άρεσε να λέει ότι εσείς είσαστε με το παράδοσο, εμείς κάνουμε τις πισίνες. Είναι λάθος. Και προκαλώ τον οποιονδήποτε να ανοίξει τη μελέτη του 2006 να δει πόσες πισίνες υπήρχαν. Να δει ότι το υδροθεραπευτήριο ήταν 800 τετραγωνικά μεγαλύτερο. Να δει ότι υπήρχε ημιόροφος με χώρους VIP, με δικιά τους πισίνα, με όλες τις σημερινές εξυπηρετήσεις, υπηρεσίες που υπάρχουν, δεν υπήρχε η εξωτερική πισίνα, η οποία ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί υπήρξε. Καταλαβαίνετε ότι είναι τόσο κοστοβόρο που για να θερμάνει κανείς το λιαματικό νερό στους 32 βαθμούς σε εξωτερική πισίνα, καταλαβαίνετε τι καταναλώσεις ρεύματος και πετρελαίου χρειάζονται. Η ερώτηση προς τον κύριο Δρέτσο, ο οποίος ήθελε να μου απαντήσει, δεν και καλά με αυτό, μου είπε ότι αυτό είναι το έργο, η εξωτερική πισίνα, η οποία θα αποδώσει και θα μας βγάλει από τη δυσκολία διαχείρισης του έργου και θα το κάνει βιώσιμο. Αυτό ποτέ δεν το καταλάβαμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω ότι η αλλαγή κατά 800 τετραγωνικά λιγότερο και 5 εκατομμύρια περισσότερο είναι έγκλημα για την πόλη. Προσέξτε, δεν καταφέρομαι εναντίον του υδροθεραπευτηρίου και θέλω να γίνει σαφές. Είμαι κι εγώ αυτός που το υποστηρίζω, είμαι αυτός ο οποίος επί σειρά ετών πολεμήσαμε και δυσκολευτήκαμε να μπούμε στην αρχή. Μας κατηγορήσαν ότι κάνουμε μακέτες και δεν κάνουμε έργο. Και εννοούν μόνο το υδροθεραπευτήριο, γιατί για κανένα άλλο έργο δεν το λένε, αλλά λένε μακέτες. Εννοούν το υδροθεραπευτήριο. Επειδή υπήρχε εμπλοκή, αντικαταστάθηκαν οι μελετές, οι μελετητές, έγινε ολόκληρη ιστορία και αργήσαμε όντως, ή αν θέλετε είδαμε και κάποιες άλλες προτεραιότητες.